Πολύ πολύ καλησπέρα σας Καλό μήνα 3 Νοεμβρίου σήμερα Και όπως σας είχα πει Καινούργιο θέμα σήμερα Είναι ένα ως συνέχεια αυτού που είχα κάνει την προηγούμενη φορά Στις 13 Οκτωβρίου αναφερόμενο στην Αμφίπολη και πηγαίνουμε σε μια πιο περιφερειακή αναζήτηση πραγμάτων, ιστορικών δρόμενων και γεγονότων τα οποία έχουν γίνει και που αφορούν την ίδια τη ζωή του Αλέξανδρου, την εκστρατεία του στην αυτοκρατορία της Περσίας που φτάνει στο τέλος του και στο πώς φτάνει η κατάσταση αυτή να γυρίζουμε πίσω στην α, Μακεδονία αφού του ήδη έχει πεθάνει ο Μέγας Αλέξανδρος και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται ανάμεσα στους α, επίγονους και α, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υποψήφιοι για να πάρουν την βασιλεία της Μακεδονίας άρα και όλες αυτές τις μεγάλες φτιαγμένες από τον ίδιο, παρόλο το ότι είναι μοιρασμένη σε βασίλεια και με αυτόν τον τρόπο έχουν πάρα πολλούς λόγους, πολύ να είναι ο ένας με τον άλλον εχθρός, ενώ μέχρι τώρα ήσαν σύμμαχοι και άλλοι από κοντά συνεξτρατεύοντας μαζί με τον α, μεγάλο τους αρχηγό, τον Αλέξανδρο που έμελε να πάρει το προσωνύμιο Μέγας και άλλοι έχοντας μείνει στη γη της Μακεδονίας ως μετόπιστεν φύλαξη γιατί ήταν αρκετά νεαροί τότε όταν ξεκίνησε η εκστρατεία για να ακολουθήσουν μαζί όπως ήταν ο Κάσανδρος αλλά και άλλοι οι οποίοι έπρεπε να μείνουν εκεί ως φυσικό επόμενο διότι δεν μπορούσε να φύγει το σύμπαν για να πάει σε μια άλλη περιοχή. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε θα σας πω πώς ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία. Συγγνώμη. Έχουμε τους ιστορικούς οι οποίοι καταγράφουν τα δρόμενα αυτά σε μεταγενέστερα χρόνια, μεταφέροντας α, πληροφορίες α, και από τα γεγονότα τα οποία περιγράφουν ως αυτόπτες μάρτυρες όλοι αυτοί οι οποίοι τα βιώνουν και ανταλλάσσουν και πληροφορίες μεταξύ τους. Ε, έχουμε τον Αριανό, ο οποίος 400 χρόνια μετά έχει καταγράψει τα ιστορικά γεγονότα τα οποία έφταναν ως την εποχή του. Ο Αριανός ήταν εκτός από ιστορικούς καταγραφέας ήταν και ο ίδιος στρατιωτικός έχουμε τον καλιστένι ο οποίος είναι 300 χρόνια μετά την ζωή του μεγαλέξανδρου από την μεριά των ρωμαίων έχουμε τον κέρτιο ο οποίος Αντιλαμβάνεται τα πράγματα σχετικά με την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτός θα μπορούσαμε να πούμε ότι καταγράφει ουσιαστικά το αντίθετο του Καλλισθένη και του Αριανού όπου προσπαθούν να φέρουν στην επιφάνεια την καλή πλευρά του Αλεξάνδρου, αν μπορούμε να πούμε έτσι, ο κέρδιος περισσότερο επικεντρώνεται σε όσα αναφορά τα πάθη και τις φθορές που μπορεί να παρουσιάσει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται να ηγεμονεύει μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη όπως ήταν αυτή την οποία είχε στα χέρια του ο Αλέξανδρος και ποια είναι η φθορά που μπορεί να δημιουργήσει ως έξι σε έναν άνθρωπο ο οποίος κάθεται επιμακρών και πολύ πολύ κρατεά στην εξουσία έχοντας λόγο ζωής και θανάτου επάνω στον οποιονδήποτε. Παράλληλα έχουμε βέβαια και τις μαρτυρίες του Πλούταρχου. Η αιτία που ξεκινά η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς την Ασία είναι η προ-150 χρόνων εισβολή των Περσών που έχει γίνει στην Ελλάδα και από που έχουν περάσει, έχουν κάψει, έχουν καταστρέψει, έχουν λατήσει, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο προσπαθούν και αυτοί να επεκταθούν κατά τους δικούς τους όρους και με τα δικά τους ήθιστε και έχει φτάσει η στιγμή πια όπου μεγαλώνοντας ο Αλέξανδρος με το πνεύμα της ελληνικής ιστορίας και ακούγοντας και διδασκόμενος όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είχε πάθει ο τότε ελληνισμός αυτών των διαφορετικών κρατών πόλεων ο ένας από τον άλλον δεν έπρεπε να είναι ελληνισμός και εξ του συνόλου αυτού αφού έχει φτάσει στο σημείο να έχει ενωθεί ολοκληρή η Ελλάδα τότε από την προγενέστερη από τον πατέρα του συνένωση αυτών των πόλεων κρατών αναλαμβάνει να είναι επικεφαλής στα 19 του χρόνια στην Μακεδονική δυναστεία αφού του δολοφονήθηκε ο πατέρας του και προετοιμάζει το έδαφος για να μαζέψει όλους τους συμμάχους κοντά του και να δημιουργήσουν αυτό που λέμε εκστρατεία κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας με σκοπό την κατάλυσή της και ουσιαστικά την εκδίκηση του ελληνικού έθνους απέναντι στο Πέρσικο το οποίο είχε δημιουργήσει όλες αυτές τις καταστροφές που είχε δημιουργήσει όταν είχε έρθει στις δικές μας γεωγραφικές περιοχές η απόσταση που διένυσε σκεφτείτε ότι ήτανε 30.000 χιλιόμετρα τα διένυσε με τα πόδια με άλογα και με άμαξες. Και κάτω από πολύ πολύ ιδιαίτερες και ειδικέ συνθήκες, δεδομένου το ότι άλλα ήταν τα μέσα που διέθεταν τότε, άλλες ήταν οι συνθήκες της οδοποιίας και άλλες ήταν και οι καιρικέ συνθήκες που μπορούσαν να αντιμετωπίσουν με εντελώ διαφορετικά μέσα από όσα αυτά που μπορούμε να έχουμε εμείς στο μυαλό μας σήμερα ότι παρέχονται. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός το ότι με τις χιλιάδες το στρατό που ξεκινάει που δεν είναι ένας απλός στρατός αλλά είναι μια ολόκληρη ακολουθία που φέρνει μαζί του οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεται για υποστήριξη μιας τέτοιας εξτρατευτικής δύναμης που σημαίνει κάτι αντίστοιχο σαν να σκεφτόμαστε ότι κουβαλάει μια πόλη ολόκληρη μαζί του με το οτιδήποτε μπορεί να περιέχει αυτή δηλαδή οτιδήποτε από την στρατιωτική πλευρά ως προς τα σώματα ως προς το τεχνικό προσωπικό υποστήριξης, μηχανικούς, ως προς τους επιστήμονες που έχει για να του λύνουν επιτόπου προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύπτουν αλλά μέχρι και τις οικογένειες τις οποίες δημιουργούν και τους ακολουθούν. Σκεφτείτε λοιπόν πώς μπορεί να κινείται ένα τέτοιο πλήθος ουσιαστικά με στόχο τις πολεμικές συράξεις όπου και όποτε χρειαζόταν. Εντελώ διαφορετικά πράγματα από αυτά που μπορεί να έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Η πρώτη του στάση, φεύγοντας και διασχίζοντας τα δαρδανέλια, είναι η τρία θέλει να φτάσει εκεί για να αποτίσει φοροτιμής σε αυτούς τους ήρωες οι οποίοι είχαν πολεμήσει στον πόλεμο της Τρίας και να πάει να κάνει σπονδές προς αυτούς να προσκυνήσει τα όπλα των μεγάλων ηρώων τα οποία είχαν να αποτεθεί σε ένα ήρωο που βρισκόταν εκεί και μάλιστα όταν φτάνει εκεί <χει> παίρνει μαζί του την ασπίδα του Αχιλέα την οποία την έχει καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας του οπουδήποτε και αν πηγαίνει μετά κατευθυνόμενος προς νότια περνάει από τον Μέαδρο ποταμό περνάει από την Μίλητο περνάει από τα δίδυμα τα οποία δίδυμα μέσα στην πορεία της εξήγησης της α, ιστορίας που σας αναφέρω σήμερα σκεφτείτε ότι θα ξανααναφερθούν ως μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ε, ενός συμβάντος που έρχεται αντιμέτωπος ο ίδιος και ο στρατός του σε μια πολύ 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 πιο εσωτερικά μέσα στην Ασία ήταν μια έκπληξη για αυτούς στη συνέχεια μετά τα δίδυμα όπου πηγαίνει για να ο ναός των διδήμων είναι αφιερωμένο στον Θεό Απόλλωνα ε, όταν έχουν κάνει την εκστρατεία οι Πέρσες εναντίον της Ελλάδας έχουν περάσει από εκεί και έχουν καταστρέψει το σύμπαν ε, έχουν κάνει ζημιές στον ναό ο ναός είχε μία πηγή και η πηγή αυτή στέρεψε με την έλευση των Περσών δίνανε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στους Ιωνούς και στα σημάδια που τους άφηναν οι θεοί με εντελώς καθαρά σημειολογικό τρόπο αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται ως ένα θαύμα όταν φτάνει ο Αλέξανδρος εκεί ξεκινώντας την εκστρατεία είναι ότι πηγαίνει για να θυσιάσει προς τον Θεό Απόλλωνα και η πηγή αρχίζει να αναβλύζει ξανά ύστερα από όλα αυτά τα χρόνια νερό μετά από εκεί κατευθύνεται προς την Αλικαρνασό η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Κο και εκεί συμβαίνει το εξής έχουμε μία ιστορία που θέλει κάποιοι Έλληνες να βρίσκονται μέσα στο κάστρο της Αλικαρνασού το οποίο είναι αρκετά ε, ισχυρής αμυντικής κατάστασης ε, και οι οποίοι προφανώς τα έχουν βρει μια χαρά με τους Πέρσες και αντιστέκονται κιόλα, διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι κάνοντας αυτή την εκστρατεία ο Αλέξανδρος την κάνει για να εκδικηθεί τους Πέρσες που είχαν κάνει όλα αυτά τα πράγματα που είχαν κάνει και είναι εύλογο το ότι γνωρίζαν πάρα πολύ καλά ότι όταν άβερες και ελληνικά φύλλα να είναι δίπλα στο πλευρό των Περσών ήταν αδίστακτος απέναντί τους ως προς την τιμωρία που θα έπρεπε να έχουν και ξέρανε ότι καν δεν το θέμα να μπορούν να παραδοθούν και έτσι το μόνο πράγμα που τους μένει ως αντίδραση είναι να αντισταθούν στην προκειμένη περίπτωση βλέπουν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα ...και κάποια δεδομένη στιγμή όταν καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να καταφέρουν να κρατήσουν τον Αλέξανδρο μακριά... ...βρίσκουν την ευκαιρία και φεύγουν από την α, Αλικαρνασσό και περνάνε απέναντι στην Κο. Έτσι λοιπόν η Αλικαρνασσός α, κατακτάται από τον α, Αλέξανδρο. Μετά την Αλικαρνασσό ο Αλέξανδρος μαζί με τα στρατεύματά του γυρίζει εσωτερικά της Μικράς Ασίας με κατεύθυνση το Γόρδιο όπου εκεί βρίσκεται και η Άμαξα η οποία είναι δεμένη με τον περίφημο Γόρδιο δεσμό και όπου είναι μια πρόκληση απέναντι στον οποιονδήποτε θα ήθελε να δοκιμάσει να λύσει αυτόν τον δεσμό διότι υπήρχε ο χρησμός ότι όποιος καταφέρει να λύσει αυτόν τον δεσμό θα γίνει ο κατακτητής της Ασίας. Mm. ως είναι γνωστό αφού έχουν όλοι τους αποτύχει έως εκείνη τη στιγμή να μπορέσουν να λύσουν τον δεσμό αυτόν. Μαζεύεται πλήθος κόσμο όταν φτάνει ο Αλέξανδρος εκεί, περισσότερο με μία διάθεση να κοροϊδέψουν και να περιγελάσουν το πάθημα ακόμα ενός ο οποίος θα προσπαθούσε να λύσει ανεπιτυχώς αυτό που έτσι έλλιος όλοι όσοι είχαν προσπαθήσει ως τότε δεν είχαν καταφέρει. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι ότι όπως ο γόριος δεσμός ήταν δεμένος επάνω σε μία απλή άμαξα στον κεντρικό της άξονα και στον κάθετο, στο κάθετο ξύλο το οποίο έφερνε το, την άμαξα αυτή σε θέση... Ε, Ένωσης με τα υποζύγια τραβάει τον πύρο που ενώνουν τα δύο ξύλα χαλαρώνει το εγκάρσιο ξύλο τραβώντας το προς τα έξω και έτσι καταφέρνει και λύνει το δεσμό αυτόν. Η άλλη εκδοχή η οποία είναι η πασίγνωστη και η πιο ε, πιθανή ότι έχει συμβεί σε σχέση με όλα όσα έχουν καταγραφεί και καταμαρτυρηθεί είναι ότι απευθυνόμενος ο Αλέξανδρος προς τους παρευρισκόμενους λέει ε, δεν μας ενδιαφέρει με ποιο τρόπο, με ποιο μέσο θα λυθεί αυτός ο δεσμός μας ενδιαφέρει να λυθεί και σηκώνει το ξύφος του και τον χτυπάει και έτσι κόβεται και λύνεται θέλοντας έτσι να υπονοήσει ότι η κατάκτηση της Ασίας θα γίνει με τα όπλα στη συνέχεια περνάει φεύγοντας από το Γόρδιο και φτάνοντας στην Άγκυρα στον uh, Ταρσό και μετά τον Ταρσό uh, ακολουθεί τη διαδρομή που, την, που τον φέρνει στον ποταμό των uh, Ισό εκεί γίνεται η πρώτη μάχη με τις περσικές δυνάμεις με τα γνωστά αποτελέσματα και μετά φτάνει στο σημείο ε, που βρίσκεται ο ποταμός Παγιάς. Παγιάς. Ο στρατός του Δαρίου απέναντι στον ποταμό αυτό είναι κάπου γύρω στις 20.000. Ε, στην πορεία όμως ε, είναι γνωστό το ότι η μάχη κερδίζεται από την μεριά του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έτσι ο Μέγας Αλέξανδρος συνεχίζει την πορεία του διασχίζοντας το Λίβανο και όλες οι πόλεις οι οποίες βρίσκονται στην πορεία του παραδίδονται χωρίς κανένα πρόβλημα μέχρι που φτάνει στην Τύρο η Τύρος είναι μια πόλη η οποία είναι χτισμένη πάνω σε ένα μικρό νησάκι αποκομμένη από την κυρίως ξηρά και είναι καλά οχυρωμένη αντιστάθηκε στον Μεγαλέξανδρο φανταστείτε λοιπόν πόσο επίμονος και πίσμον σαν άνθρωπος είναι ο Μέγας Αλέξανδρος που βρισκόμενος απέναντι σε ένα νησί το οποίο είναι ταμπουρωμένο με όλους τους κατοίκους του κλεισμένους μέσα έτοιμους να τον αντιμετωπίσουν και απέχοντας από την ως νησί, απέχοντας από την ακτή από γύρω στα 750 μέτρα, κάνει δουλειά επί 7 μήνες και δημιουργεί μία πρόσχωση από την ξηρά προς το νησί που καλύπτει αυτά τα 750 μέτρα για ένα πλάτος 60 μέτρων για να μπορέσει να περάσει ο στρατός μέσα στα τείχη της Τύρου βρίσκονται 23.000 άνθρωποι παγιδευμένοι οι οποίοι πάνω από τους μισούς είναι γυναίκες και παιδιά όλοι αυτοί είχαν καταφύγει μέσα στο ναού του Ηρακλή βλέποντας που πήγαινε αυτή η κατάσταση της πολιορκίας και παρακαλούσαν προσεφόμενοι στον Ηρακλή να του σώσει. Σήμερα στο σημείο που βρίσκεται ο τότε παλιός ναός του Ηρακλή είναι οι σημερινές εκκλησίες που ως γνωστόν όταν άρχισε να αλλάζει ο κόσμος ο αρχαίος με τον κόσμο τον χριστιανικό οι χριστιανοί πηγαίνανε και φτιάχνανε τους δικούς τους ναούς και τα δικά τους ιδιαίτερα ε, κτίσματα επάνω στα προγενέστερα, τα οποία ήταν των αρχαίων. Ε, η ουσία είναι ότι μετά την πολιορκία της τύρου, όλους τους ε, στρατιώτες τους εξολοθρεύει και αυτούς που πιάνει γυναίκες και παιδιά τους πούλησε ως σκλάβους. Από εκεί Στη συνέχεια, ακολουθώντας την πορεία, μπαίνει μέσα στα όρια αυτού που γνωρίζουμε σήμερα ως Παλαιστίνη, στην πολύ Γάζα η οποία επίσης επειδή αντιστάθηκε την κατέστρεψε ολοσχερός και από εκεί φεύγει και μπαίνει μέσα στο Κάιρο το 332 π.Χ. όπου στο, στην Αίγυπτο τον α, δέχονται ως ελευθερωτή μια και οι Πέρσες με τους Αιγύπτιους δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις οι Πέρσες μισούσαν τους Αιγύπτιους και δεν σέβονταν καθόλου τους θεούς τους έτσι λοιπόν οι Αιγύπτιοι τον βλέπουν ως έναν απελευθερωτή είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν ...τους θεούς της Αιγύπτου και έτσι φτάνοντας εκεί εγκαθίσταται στο Δέλτα του Νείλου όπου σχεδιάζει και προγραμματίζει και εφαρμόζει το χτίσιμο της πρώτης Αλεξάνδρειας Μίας από τις 30 που έφτιαξε συνολικά σε όλη την πορεία που έκανε και όπου αποφάσιζε σε συγκεκριμένα σημεία της πορείας του αυτής να χτίζει και από μία Αλεξάνδρεια. 30 φτάσανε στο σύνολό τους με εμφάνιση από το γεωγραφικό σημείο της Αφρικής έως της Ινδίας. Η Αλεξάνδρεια είναι ένα παγκόσμιο κέντρο πολιτισμού το σχεδιάζει τόσο πολύ καλά και το φροντίζει έτσι ούτω ώστε να είναι αντάξιο ανταγωνισμού αυτό του κέντρου του πολιτισμού της Αθήνας. Mm. Το 332 έχει μπει μέσα στην Αίγυπτο το 331 ήδη βρίσκονται στην Αλεξάνδρεια πάρα πολύ γνωστά ονόματα της α, επιστήμης σε βοήθεια να ανυψώσουν την πόλη αυτή την καινούργια, την Εόδμητη και να μπορέσουν να εξάρουν το έργο αυτού που είχε ξεκινήσει ο Αλέξανδρος. Έτσι λοιπόν έχουμε στην Αλεξάνδρεια να βρίσκεται ο Ευχλίδης ο Ερατοσθένης ο πιο γνωστός από όλους αστρονόμους ο Ερόφορδος ο οποίος θεωρείται ιδρυτής της ανατομίας ο Αρχιμήδης και άλλοι και εκεί δημιουργείται η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου οτιδήποτε μπορεί να συγκεντρωθεί συγκεντρώνεται με στόχο να λάμψει ως η πόλη που έχει το μεγαλύτερο συνολικότερο συγγραφικό έργο για τα γνωστά συγγράμματα που υπήρχαν τότε. Και όλα αυτά ήταν σύλληψη της σκέψης του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οποία την είχε πάρει από τον δάσκαλό του σαν ιδέα, τον Αριστοτέλη. Το χειμώνα του 332 ξεκινάει επιλέγοντας ίσα ίσα μόνο λίγους φίλους του να πάει στην όαση Σίβα που βρίσκεται ένα πάρα πολύ σημαντικό μαντίο ξεκινάει εκεί χωρίς το στρατό του το στρατό τον αφήνει πίσω στην Αλεξάνδρεια και πηγαίνει να βρεθεί με τον α, α, μικρό αυτό αριθμό των φίλων του στην, στο μαντίο του άμονα Διός όπως ήταν γνωστό για εμάς α, τους Έλληνες σκέτο Άμωνα για τους Αιγυπτίους ο λόγος που πήγε εκεί ήταν ε, να ζητήσει όχι τους Ιωνούς τόσο για το ταξίδι αυτής της εκστρατεία που ήθελε να κάνει είχε ένα άλλο πράγμα μέσα στο μυαλό του ε, κυρίως ο στόχος του ήταν ότι ήθελε να ξέρει ποιος ήταν πραγματικά ο πατέρας του ύστερα από όλα αυτά που είχε ακούσει ενδεχομένως από τη μητέρα του και από τον τρόπο που είχε μεγαλώσει δίνοντάς του, μπολιάζοντάς τον με την σκέψη ότι δεν είναι ένας κοινό θνητός αλλά είναι γιος Θεού αυτό είναι που τον ενδιαφέρει περισσότερο κάνει ένα ταξίδι 700 χιλιόμετρων μακριά από τον Νίλο, ένα ταξίδι το οποίο διαρκεί περίπου γύρω στις 9 μέρες πριν να φτάσει εκεί, κάνει μια μικρή στάση σε μια μικρότερη όαση, την Κάρα, και ο Κέρτιος, θέλοντας να μας δώσει την εικόνα για το τι είναι αυτό το εγχείρημα που κάνει, περιγράφει και λέει ότι στην προσπάθεια του να φτάσει στο, στην έρημο στο, στην όαση της Σύουα και στο μαντίο του Άμωνα διασχίζει μία θάλασσα Άμου δεν φαίνεται τίποτα άλλο ολογυρά τους πέραν της Άμου ο Αριανός είναι αυτός ο οποίος μας βεβαιώνει ότι η επίσκεψη του Αλεξάνδρου δεν ήταν για να ρωτήσει και να μάθει πώς θα ήταν η έκβαση της εκστρατεία, αλλά ποιος ήταν πραγματικά ο πατέρας του. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι οι ιερεί όταν τον είδαν, τον χαιρέτησαν ως Υιό του Θεού. Ήταν αυτό που ήθελε. Ήταν σαν να ήξερε πλέον το πεπρωμένο του. Για τους Αιγύπτιους έγινε ο διάδοχος των Κούφου, Σέτη και του Ράμση του μεγάλου. Και ως γνωστόν είναι οι φαραώ παίρνουν διαστάσεις θεϊκές, θεϊκής ιδιότητας στην Αιγύπτο. Φαραώ ονομάζεται και ο Αλέξανδρος και πλέον συγκαταλέγεται μέσα στις θεότητες βασιλιάδες της Αιγύπτου. όταν φτάνει στο Λούξορ στα 24 του τιμά τον πατέρα του Άμονα Δία και ρίχνει κρασί στον φαλό του Θεού Μίν περιγράφεται αυτό και μπορεί κάποιος να το δει ως καταγεγραμμένο επάνω στις ε, γραφές των τείχων που είναι σκαλιστά αυτές οι παραστάσεις περιγράφεται ως αγαπημένος του Άμονα Βασουλιά, βασιλιά των δύο εδαφών ο Αλέξανδρος έτσι λοιπόν ξεκινά για την Περσία έχοντας περάσει ήδη από τότε περίπου 2.300 χρόνια κάνει την ίδια πορεία που μας κάνει για σειρά πολλών πολλών ετών ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θέλει να φτάσει μέχρι τα βάθη της Ασίας να φτάσει στην Κίνα να φτάσει σε αυτό που λέμε ο δρόμος του μεταξιού μεταγενέστερα Παίρνει την πορεία που τον φέρνει σε αναζήτηση επαφής με το Δαρείο πλησιάζοντας από την ημεριά θα λέγαμε του Ιρακινού Κουρδιστάν σήμερα αυτός ήταν ο ονομαζόμενος βασιλικός δρόμος της Περσίας. Είναι αυτός που, όπως σας είπα, αργότερα μας γίνεται γνωστός ως ο δρόμος του μεταξιού προς την Κίνα. Είναι συνολικά 5.000 χρόνια που καταγράφονται έως και σήμερα πόλεμοι για τον έλεγχο αυτού του δρόμου. Ακόμα και στις μέρες μας. Βλέπετε ότι οι πόλεμοι έχουν ένα ασταμάτητο ρυθμό. Όλοι θέλουν να έλεγχουν αυτή την περιοχή. Ο Δαρίος είχε ήδη χάσει τη μάχη της Ισού και η γυναίκα του και η οικογένειά του ήταν ήδη εχμάλωτη του Αλεξάνδρου. Ξανασυναντήθηκαν το Σεπτέμβριο του 331 π.Χ. κοντά στο βουνό των Γαυγάμιλων. Οι Πέρσες ήρθαν από τα Άρβιλα. Ο Αλέξανδρος φτάνει στη, στην περιοχή κοντά στα βουνά των Γαυγαμήλων σε ένα βουνό που είχε ύψος 1150 μέτρα και μπροστά του απλώνεται η πεδιάδα από που βλέπουμε τους ποταμούς Τίγρη και τον μεγάλο Ζαβάτα ενώ αντίστοιχα ο, ο Δαρίος ακολουθώντας την πορεία προς με τον Μέγα Αλέξανδρο έρχεται από την Μόζερ και από τα Άρβιλα. Ο Αλέξανδρος διέσχισε τον Τίγρη στις 19 του μηνός και στις 20 είχε σημειωθεί ιστορικά ότι υπήρχε έκλειψη και αυτό θα τον είχε σταματήσει σίγουρα μέχρι ότου να πάρει από τους μάντις του στρατού καλούς ιονούς ότι μπορεί να συνεχίσει εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα σε όλους αυτούς που ακολουθούν το στρατό του ε, Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι και μάντις, ένα απαραίτητο εργαλείο για τα όσοι ήθιστε της εποχής τα πιστεύω τους της σημειολογικής αξίας προσοχές που δίνανε και το κάθε ένα βήμα που κάνουν εξαρτάται από πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα από αυτά που μπορούμε να έχουμε εμείς σήμερα στο νου μας. Είδαν τους Πέρσες στις 25 του μηνός και έκατσαν να ξαποστάσουν τέσσερις μέρες. Ο Δαρίος, αντίστοιχα ερχόμενο από την άλλη μεριά, είχε περάσει τον Μεγάλο Ζαβάτα στις 23 του μήνα. Η στρατηγική του Αλεξάνδρου, που είχε λιγότερο στρατό, αλλά είχε το θράσος των 25 ετών, έφερε το αποτέλεσμα. Οι Πέρσες, ως περισσότεροι, έδωσαν διαφορετική σημασία στο στράτευμα που είχαν μπροστά τους, αλλά ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε και ο Αλέξανδρος έπεσαν επάνω τους και άρχισαν να τους περικυκλώνουν οι Πέρσες τις δυνάμεις των Ελλήνων. Αυτό περίμενε ο Αλέξανδρος. Όπως έκαναν τη στροφή τα στρατεύματα για να μπορέσουν να τους εγκλωβίσουν μέσα σε έναν κύκλο, εντόπισε το μεγάλο χάσμα των Περσών και από εκεί μέσα πέρασε από πίσω για να πάει και να κατευθυνθεί να χτυπήσει κατευθείαν το δαρείο. Ο στρατός του έτσι διαλύθηκε. Από εκεί ο Αλέξανδρος έχοντας πια τον στρατό του Δαρίου να φεύγει προς τις κατευθύνσεις που θα μπορούσε να φύγει για να γλιτώσει την εξόντωση συνεχίζει ο ίδιος και πηγαίνει προς την Βαβυλώνα όπου η Βαβυλώνα ως μη φυλασσόμενη πόλη πλέον παραδίδεται. Στα τέλη Νοεμβρίου ήταν Σούσα στα μέσα Δεκέμβρη έφτασε στον ποταμό Κάρκε που ήταν έξω από τη Σούσα είναι τα σημερινά σύνορα μεταξύ Ιράκ και Ιράν, αυτός ο ποταμός χωρίζει αυτές τις δύο χώρες τα μέρη όχι άγνωστα για τον Αλέξανδρο μα γνωστά μια και οι Έλληνες είχαν εργάτες στην Περσία αιώνες από πιο πριν και έτσι είχαν πολλές πληροφορίες. Ήδη είναι γνωστό ότι αυτού του είδους οι δοσοληψίες και οι ταξιδιωτικές αναζητήσεις είχαν σαν απότερο στόχο και την καλύτερη καταγραφή εν είδη κατασκοπίας θα μπορούσαμε να πούμε του εδάφους μια και ήταν γνωστό το ότι έπρεπε να προετοιμαστούν κατάλληλα για να μπορέσουν να εισβάλλουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και με σαφήνεια γνωρίζοντας το έδαφος και τα προσφερόμενα ή τις παγιδεύσεις τα θετικά ή τα αρνητικά. Και αυτό κάναν. Έχουν σημειώσει ότι γίνεται περισσότερο δυνατό από οποιαδήποτε πληροφορία θα τους ήταν χρήσιμη. Έχουν γίνει χαρτογραφήσεις που είναι ήδη στη διάθεση των Μακεδόνων με λεπτομέρεια στρατιωτικού ενδιαφέροντος διαβάσεις, περάσματα για ελαφρύ ή για βαρύ οπλισμό, ριχά σημεία των ποταμών ή αδιάβατα σημεία τους, σημεία που θα μπορούσαν να κατασκηνώσουν, πού βρίσκεται πόσιμο ή πού βρίσκεται μη πόσιμο νερό. Φανταστείτε ότι ο ίδιος ο Αλέξανδρος, ακόμα από τότε που είναι 10 χρόνων, ρωτούσε πληροφορίες τους Πέρσες αντιπροσώπους που έρχονταν στην Μακεδονία για να επισκεφτούν τους Μακεδόνες και ήθελε να μαθαίνει για τους δρόμους που πήγαιναν εκεί που οδηγούσαν κάποιον στην καρδιά της Περσίας Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήδη ήξερε πάρα πολλά. Από τη μεριά των Περσών, η εισβολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει περιγραφεί από τον δικό τους όμηρο, τον Φιντώση, ο Δαρίος ήταν ακόμα βόρεια όταν η Σούσα απροστάτευτη έπεσε χωρίς μάχη. Το παλάτι φανταστείτε ότι ήταν ένας χώρος σε ύψος που έφτανε με κολόνες στα 100 μέτρα και η οροφή με ξύλο από κέδρο που λαμπύριζε από χρυσό και από πολύτιμες πέτρες ...ο Αλέξανδρος περπάτησε και κάθισε στο θρόνο του, του Δαρίου. ...σκεφτείτε τη στιγμή αυτή... ...και ο Αλέξανδρος έτσι όπως ήταν μικρός όμως... ...λόγω του μικρού αναστήματος... Στην, ...στον θρόνο... Ό, ...όπως κάθισε... ...δεν έφτανε το σκαλί... ...έτσι ένας ακόλουθος... ...του Αλεξάνδρου... ...έσπρωξε ένα τραπέζι για να τον βοηθήσει... ...και εκείνη την ώρα ακούστηκε ένας λιγμός. Όλοι γύρισαν να δουν τι ήταν. Ήταν ένας ευνούχος του Δαρίου, ο οποίος στο ερώτημα για ποιο λόγο κάνει έτσι, του είπαν οι μεταφραστές ότι αυτό ήταν το τραπέζι του Κυρίου του, τον οποίο τον φρόντιζε όταν έτρωγε ο Δαρίος. Ο Αλέξαρος έφερε στο νου του το Θεό της φιλοξενίας και σκέφτηκε και ζήτησε να το πάρουν αλλά ένα στρατηγός του του είπε «Βασιλιά μου μην το κάνετε αυτό το τραπέζι είναι του εχθρού σας έγινε υποπόδιό σας δείτε το ως καλό ιονό είναι αυτό που θέλουν οι θεοί μην του αλλάξετε αυτό το ιδίωμα κάτω λοιπόν έτσι συνεχίζοντας μία εικόνα για το τι γίνεται με τον Αλέξανδρο και βρισκόμενοι στην Σούσα οι ιστορίες μας λένε ότι υπάρχει ο τάφος του προφήτη Δανιήλ που ο Πέρσης βασιλιάς είχε ρίξει στα λιοντάρια. Στο βιβλίο περιγράφεται ένα όραμα για την έλευση του Αλεξάνδρου Αναφέρει λοιπόν ως προφητεία ο προφητής Δανιήλ ότι τέσσερα τέρατα βγαίνουν από τη θάλασσα οι τέσσερις αυτοκράτορες της Ανατολής. Ο τελευταίος από αυτούς ήταν ο Έλληνας Αλέξανδρος των Μακεδόνων. Κατά τους Πέρσες ήταν ένας δαίμονας από την φυλή της οργής. Έτσι τον έχουνε καταχωρήσει και έτσι τον αναφέρουν δέμονα. Στα τέλη του Δεκέμβρου, του Δεκέμβρη, ο Αλέξανδρος αποχωρεί από τη Σούσα, ενισχυμένος με 70.000 ανθρώπους που έχουν ήδη έρθει από την Ελλάδα, με σκοπό να χτυπήσει την καρδιά της αυτοκρατορίας πίσω από τα βουνά του Ζάγκρος. Σκοπός, η κατάληψη της Περσέπολης. Διασπά τον στρατό του με τον περισσότερο να τον στέλνει πίσω πιο νότια μέσω του Σιράζ εκείνος για ευνηδιασμό θέλει να ακολουθήσει πιο βορεινή πορεία ορεινά με 20.000 άνδρες λιγότερους από αυτούς που έχει στείλει από την νότια πλευρά λόγοι στρατηγικής ο Παρμενίων είναι αυτός που παίρνει τον στρατό και πηγαίνει νότια ενώ ο ίδιος ο Αλέξανδρος για πιο σύντομα πηγαίνει πιο βόρεια αλλά επικίνδυνα από ορεινά στενά περάσματα είναι τα περάσματα του Ζάγκρος γνωστά από πολύ παλιά τα αναφέρουν ως το κλειδί στην Ανσάν όπως ονόμαζαν το κέντρο της Περσίας αρχαιότερα ή κατά τους αρχαίους Έλληνες οι ονομαζόμενες Περσικές Πύλες οι Πέρσες όμως είχαν προνοήσει την πιθανή στρατηγική και ο στρατηγός τους, ο Αριοβαρζάνης, περίμενε στη στενοπό των φυσικών πυλών και αφού ήσαν μέσα οι Έλληνες και σχεδόν είχαν περάσει το φαράγγι δέχτηκαν επίθεση με βράχους, δόρατα και βέλη υπέστησαν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά οπισθοχώρησαν αναγκαστικά και άφησαν τους νεκρούς τους εκεί αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως η πρώτη ήττα του Αλέξανδρου εκείνη τη στιγμή. Ξαναγύρισαν στην αρχή του μονοπατιού. Ο Κέρτιος περιγράφει έντονα τα συναισθήματα του Αλεξάνδρου. Ήταν θυμωμένος και ήταν και θλιμμένος. Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτοκατηγορούμενος άρχισε να μιλάει για την απώλεια των αδρών του. Ζήτησε από εχμαλώτους του να του πούνε αν υπάρχει άλλο μονοπάτι. Ένας βοσκός είπε ναι, αλλά είναι αδύνατο να περάσει ο στρατός από εκεί. Κι όμως το βράδυ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν οι 20.000. Έδωσε εντολή να ξεκινήσουν. Κάνανε ησυχία μέχρι την κορυφή. Έφτασαν στο οροπέδιο, σχεδόν σε ύψος 2.500 uh, μέτρων. Σκεφτείτε τώρα κάτι άλλο επίσης. Αυτό με την ιστορία αυτή ενός στρατού εξοπλισμένου, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει τις κακουχίες της διαδρομής, έχει να αντιμετωπίσει τις uh, κατασκηνώσεις που πρέπει να κάνει υποχρεωτικά για να μπορεί να ξαποσταίνει και να αντιμετωπίζει τις καιρικέ συνθήκες ενός άλλου τόπου από αυτόν που έχει ζήσει, από αυτόν που έχει συνηθίσει και όπου είναι πολύ πιο βαριές όταν υφίσταται υψόμετρο. Σκεφτείτε ότι οτιδήποτε κινείται πάνω από τα 2.000 μέτρα πρέπει να είναι σε μια πάρα πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση για να μπορέσει να αντέξει και να αποφύγει αυτό που εμείς σήμερα λέμε ασθένεια του βουνού. Ο οποιοσδήποτε μη ε, καλής φυσικής κατάστασης ο οργανισμός όταν βρεθεί κάπου ανάμεσα στα 2 και 2.500 μέτρα ύψος υπάρχει το ενδεχόμενο να καταληφθεί από την ασθένεια του βουνού. Η ασθένεια του βουνού δημιουργεί ισχυρού πονοκεφάλου, δημιουργεί προβλήματα κυκλοφοριακά και υπάρχει ένα αντίδοτο μόνο μεταβολή και επιστροφή σε χαμηλότερο επίπεδο. Διαφορετικά είναι άμεσο ο κίνδυνο τη κατάρρευση μέσα από την δημιουργία εγκεφαλικού που θα φέρει μία ρήξη μίας, εν, εν, ενός αγκίου και να πεθάνει από εγκεφαλική αμοραγία αυτός που θα καταληφθεί από κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι με την εξάρτηση αυτή και με τις δυσχέρειες που είχαν να, να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο σας αναφέρω είναι στα πολύ πιο χαμηλότερα όρια πολλών άλλων που βρεθήκαν αργότερα από όπου θα μπορούσαν αν δεν είχαν καλή φυσική κατάσταση να πάθουν την ασθένεια του βουνού και να έχουν τελειώσει καθοριστικά τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα στην εξέλιξη αυτής της διαμάχης και αυτής της σύγκρουσης. Έτσι σαν μια πληροφορία σας το λέω αυτό. Έφτασαν ανεβαίνοντας επάνω μέσα σε ησυχία στο οροπέδιο που είχε ύψος 2.500 μέτρα ήταν Γενάρης Μήνας και χιόνιζε. Οι ταξίαρχοι Αμίντας, Φιλότας και Κοένας αναλαμβάνουν να γεφυρώσουν τον ποταμό που βρισκόταν πιο κάτω για να έχουν γρηγορότερη πρόσβαση προς την Περσέπολη. Ο Αλέξανδρος με τρεις μονάδες υπηκού, μία ταξιαρχία και τοξότες γύρω στα 4.000 άτομα θα κύκλωναν από πίσω τους Πέρσες και 3.000 πεζικού με τον στρατηγό τολομέο θα περίμεναν. Βράδυ άρχισαν την επιχείρηση με δαδιά. Χιόνιζε. Πριν την αυγή είχαν πάει κυκλωτικά στο φαράγγι. Ο κρατήλος ήταν στα σημεία πια που είχαν πρωτοχτυπηθεί από τους Πέρσες. Κυκλωμένοι πια έφεραν τις δυνάμεις τους πιο πίσω, στο Τσαγκράτς, το οποίο ήταν ένα σταυροδρόμι τεσσάρων δρόμων. Εκεί υπήρξε και το τελειωτικό χτύπημα των Μακεδόνων. Ο Πτολεμαίος και τρεις χιλιάδες από το πεζικό του τους πλαγιοκόπησαν. Ήταν η σειρά των Περσών να ιτηθούν. Ο βοσκός που τους είχε οδηγήσει καλοπληρώθηκε. Είχε πάρει 30 τάλαντα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα 30 τάλαντα κάπου ισοδυναμούν περίπου γύρω στις 300.000 ευρώ σημερινά κάπου εκεί Ο δρόμος για την Περσέπολη πλέον για τον Αλέξανδρο ήταν ανοιχτός. Έφτασε εκεί χωρίς αντίσταση. Το παλάτι είχε αίθουσες και χώρους όπου συγκέντρωνε 10.000 άτομα για την υποδοχή του νέου έτους. Πανύψηλοι μεγαλεπίβολες κατασκευές. Η τύχη της Περσέπολης ήταν η γεμάτη από ανάγλυφα που παρουσίαζαν όλους τους λαούς να προσέρχονται φέροντας δώρα στο βασιλιά. Όψεις επενδεδημένες με χρυσό. Ανάμεσά τους ήταν όλες οι γνωστές φυλές του κόσμου, ακόμα και Έλληνες, οι οποίοι πήγαιναν να δώσουν τα δώρα τους στην αλλαγή του έτους προς το βασιλιά. Η ιεραρχία αυτής της ζωής ήταν σύμφωνα με τη σοφία του Θεού των Περσών, τον Αχούρα Μάζντα. Εκεί ο Αλέξανδρος βρήκε 3.000 τόνους χρυσού και σημειού. Δεν υπήρχε άλλο θησαυρό σε χέρια ανθρώπου όπως αυτός. Αυτό σήμαινε ότι θα μπορούσε να έκανε οτιδήποτε ήθελε και οτιδήποτε μπορούσε να περάσει μέσα από το μυαλό του και να αποφασίσει. Θα μπορούσε να κάνει την οποιαδήποτε εκστρατεία ήθελε προς οποιαδήποτε πλευρά του κόσμου. Ασύλληπτα τα πλούτη. Καθίσαν να ξεκουραστούν. Και έτσι είναι γνωστό ότι ένα από το χαρακτηριστικό ιδίωμα των Μακεδόνων, ότι τους άρεσε να πίνουν και το ρίξαν στο κρασί. Ήταν η ώρα να χαλαρώσουν και να γλεντήσουν. Αυτό όμως το κρασί ήταν που τους έφερε σε μια κατάσταση μέθης και έτσι έγινε μια μεγάλη ζημιά. Πώς προκλήθηκε ανάμεσα σε όλους αυτούς που διασκέδαζαν υπήρχε μια Αθηναία, η Θέης, η οποία κάποια στιγμή πήρε το λόγο και είπε «Γιατί να μην αφήσουν τις γυναίκες να πυρπολίσουν την κατοικία του Δαρίου ως εκδίκηση για τις καταστροφές και τις πυρπολίσεις που είχαν κάνει αυτοί τότε» πριν από 150 χρόνια όταν εισέβαλαν στην Ελλάδα και βεβήλωσαν και έκαψαν και έσπασαν αγάλματα, ναούς και διέσυραν όλο αυτόν τον κόσμο που έτυχε να πέσει στα χέρια τους. Η Μέθη έκανε εύκολα τη δουλειά της. Έτσι, ήταν τα ανάκτορα του Δαρίου. Οι Πέρσες πίστευαν στον προφήτη Ζωροάστρη. Ο Ζωροάστρης είχε ζήσει χίλια χρόνια πριν από τον Αλέξανδρο. Ήταν γνωστός στον Αριστοτέλη και τον τιμούσε. Η Μάτζη ήταν η ιερή του, αλλά ακόμα ως σήμερα έχουν άλλη άποψη για την ιστορία της κατάκτησης της Περσίας από τον Αλέξανδρο. Λένε πως ποτέ δεν απέδωσε θυσία στη δική του θρησκεία τον ζωροαστρισμό. Αν και ο Αριανός λέει ότι ήταν πολύ προσεκτικός ο Αλέξανδρος με τις θρησκείες που συνάντησε. Οι Πέρσες λένε πως τους κυνήγησε. Οι Έλληνες ιστορικοί όμως δεν έχουν πει τίποτα για κάποιο από αυτά τα θέματα. Δεν έχει γραφτεί κάτι που να αναφέρει κάτι τέτοιο. Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε την καταδίωξη του Δαρίου. Ήταν με 16 στρατιωτικούς του όταν έφτασε να έχει επαφή με τον Δαρίο, τον Βίσο και τη συνοδεία του. Οι Πέρσες, όταν ο Δαρίος δεν δέχτηκε να παραδοθεί, τον μαχαίρωσαν και τον εγκατέλειψαν οι μηθανοί μέσα στην άμαξά του, κοντά σε μία πηγή. Φρόντισαν να απομακρυνθούν οι ίδιοι για να γλιτώσουν αυτή την ίδια κατάληξη από τους στρατιώτες του Αλέξανδρου. Ένας στρατιώτης των Μακεδόνων, διψασμένος, ο Πολύστρατος, τον βρήκε τυχαία δίπλα σε μία πηγή μέσα στην άμαξά του όταν πήγαινε ο ίδιος αναζητώντας να πιει νερό για να ξεδιψάσει τη δίψα του. Βλέποντάς τον, γύρισε πίσω στο νερό, γέμισε την περικεφαλαία του και πήγε και του έδωσε να πιει. Εμόφυρτος ο σοδαρίος, ζήτησε από τον Πολύστρατο να ευχαριστήσει τον δικό του βασιλιά, τον Αλέξανδρο, που συμπεριφέρθηκε καλά στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Και του έδωσε μία προσευχή για την επίτευξη των στόχων του Αλεξάνδρου αφού δεν τα είχε καταφέρει ο ίδιος να γινόταν ο στόχος του Αλεξάνδρου πράξη να μπορούσε να γίνει αυτός ο επικυρίαρχος όλου του κόσμου όλα αυτά συνάβησαν στο Αμπ Χορέ που σημαίνει το σημείο που βρίσκεις νερό κάπου κοντά στην Μάσα ο Αλέξανδρος στρατοπαίδευσε στην περιοχή του εκατόν πυλού. Εκεί, μετά από συζητήσει, δέχτηκαν όλοι ότι έπρεπε να καταδιώξουν τον Βίσο, διότι ετέθη το θέμα ότι εφόσον είχε εξολοθρευτεί ο κύριος εχθρός τους, ο Δαρίος, δεν υπήρχε βασιλέας πλέον στην Περσία, ότι θα μπορούσαν και να μην έχουν νόημα να παραμείνουν αυτοί άλλοι εκεί και να ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα ως έχοντας τελειώσει τον στόχο τους, τον σκοπό τους. Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε μια συζήτηση μαζί τους και τους έθεσε ένα ε, πραγματικό γεγονός ε, ως ενδεχόμενο πάρα πολύ σοβαρό να συμβεί ότι εάν στρέφαν την πλάτη τους στους κυνηγημένους του βίσου ο οποίο ίσω ήταν συγγενή του Δαρίου και έτσι είχε δικαίωμα προ τον βασιλικό θρόνο, θα δίνανε μια πρώτη τα ω ευκαιρία στου Πέρσε, αφήνοντα το περιθώριο να γυρίσουν αυτοί πίσω, να καταλάβει την βασιλική εξουσία ο ίδιο ω φυσιολογικός διάδοχος του θρόνου και να οργανώσει στρατό που θα μπορούσε να τον ξανά υποκινήσει να κάνουν νέα εκστρατεία κατά της Ελλάδας με απρόβλεπτες διαστάσεις σε βάρος των Ελλήνων πια το σκεφτήκανε λοιπόν και όλοι τους αποδέχτηκαν ότι έτσι έπρεπε να γίνει να καταδιώξουν τον Βίσο και όχι να γυρίσουν στην Ελλάδα για να μην τους δώσουν την ευκαιρία ανασύνταξης είχαν φτάσει πια κοντά στο Αφγανιστάν φτάσανε βόρεια των βουνών στο Ελμπούρζ στη χώρα των Τουρκαμάν εκεί θα αναπλήρωνε και τις απώλειες που είχε πάθει ήδη από το στρατό του από, τον ύπου, από τους ύπους που είχε, είχε, χάσει γιατί ήταν στη χώρα όπου είχαν πάρα πολύ καλά άλογα εκπαιδευμένα και ήταν ονομαστά τότε σε όλο τους τον κόσμο πήγε στα βουνά του Ελβρούς προς το Αφγανιστάν έφτασε και βγήκε στην Κασπία και στην αρχαία Ιρκανία εδώ ο Αλέξανδρος έφτιαξε ένα τεράστιο τείχος μεγάλο προστατευτικό έργο ως σημάδι της βόρειας άκρης της αυτοκρατορίας του μετά πήγε προς τα βουνά του Ιντοκούς και εκεί ίδρυσε ακόμα μια Αλεξάνδρεια ο Βίσος όπου πήγαινε κατέστρεφε τα πάντα πίσω του για να μην αφήνει σουδιές στον Αλέξανδρο. Πέρασαν την κοιλάδα του Πανσύρ ορεινά με διαδρομή προς τον Όξο, δύσκολα περάσματα, με κρύο, μεγάλο υψόμετρο, έλλειψη φαγητού και προμηθειών. Ο Αριανός μας λέει πως έφτασαν να τρώνε ομό κρέας από τα ζώα τους, με την βοήθεια ενός ιατρικού φυτού, του Σίλφιου το οποίο ήταν γνωστό στους αρχαίους Έλληνες και ήταν χρήσιμο κατά των φουσκωμάτων, του στομαχόπων, των πρεξιμάτων, των τραυμάτων, πικρό αλλά θεραπευτικό. Ήταν το μόνο που μπορούσαν να εγγυηθούν για τη ζωή τους τρώγοντας το ομό κρέας μαζί με αυτό. Διαφορετικά θα είχαν πάρα πολύ κακά αποτελέσματα για την υγεία τους και μπορεί να είχαν πεθάνει όλοι τους στο δρόμο. 11.000 άνδρες με εξάντληση λόγω του υψομέτρου και μη κανονική λήψη τροφή κατάφεραν όμω να περάσουν στο δρόμο που θα του έφτανε προ τη γη τη Βακτριανή. Τα γνώριζαν ιστορικά όλα αυτά τα μέρη από προηγούμενου δικού του. Το Χιντοκού ήταν η πηγή όλων των μεγάλων ποταμών τη Ασία. Ασταμάτητο και επίμονο, γεννούσε τον φόβο στου εχθρού του ο Αλέξανδρος. Νικούσε κάθε καιρό. Έκανε πορείε με ταχύτητα, ο βίσος δεν είχε πού να πάει. Φτάσανε στο Τασκουγκάν, την πρώτη πόλη της αρχαίας Βακτρίας. Έφτασαν στον Όξο ποταμό και τον πέρασαν σε πέντε μέρες, μια και ο βίσος φτάνοντας εκεί, περνώντας, είχε φροντίσει ό,τι βάρκες υπήρχαν να τις πυρπολίσει για να μην υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να αφήσει εύκολα τον Αλέξανδρο να διανύσει τον ποταμό και να τους ακολουθήσει. Τι έγινε εκεί. Έχοντας περάσει όλη αυτή την διαδρομή με όλες αυτές τις δυσκολίες οι στρατιώτες του Αλέξανδρου κάνανε ένα λάθος. Δεν προσέξανε και πέσανε και κάνανε υπερκατανάλωση νερού. Το αποτέλεσμα ήταν ότι υπήρξαν πάρα πολλοί θάνατοι από την κατανάλωση του νερού είτε γιατί ήπιαν πάρα πολύ ενώ είχαν στερηθεί όλες τις προηγούμενες μέρες τόσο πολύ το νερό είτε γιατί το νερό δεν ήταν και τόσο καθαρό Όσοι κατάφεραν να ζήσουν και έχοντας περάσει πέντε μέρες έχοντας περάσει πέντε μέρες για να περάσουν όλοι τους χωρίς βάρκες και με ποιο τρόπο. Χρησιμοποίησαν τις σκηνές τους, τις άπλωσαν κάτω, μάζεψαν στάχια, τα έβαλαν επάνω και τα έδεσαν και δημιουργώντας έτσι πλωτές σχεδίες, καθίσανε στα πλαϊνά των σχεδιών αυτών για να μην μπορέσουν να μπουν τα νερά μέσα εκεί που βρισκόντουσαν τα στάχια και έτσι σιγά σιγά μπορέσαν και πήγαν στο, στην απέναντι όχθη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον δρόμο τους στην καταδίωξη του Βίσου. Εδώ θα σας κάνω ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. να πάλι κοντά σας να σας πω ότι σήμερα η εκπομπή θα κλείσει νωρίτερα λόγω κάποιων αλλαγών που έχουμε κάνει και για να διευκολυνθεί και το εξής για να έχει μια φυσιολογική ροή το θέμα και για να μην μείνει ημιτελές επειδή είναι αρκετά πιο μακρύ το περιεχόμενο των πληροφοριών και δεν θα μπορούσε να καλυφθεί με τίποτα μέσα σε αυτό το δίωρο. Γι' αυτό το λόγο, ε, αυτό το πράγμα που σκέφτηκα είναι να το μοιράσω στα δύο και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα έχει και αυτήν την ε, μικρότερη διάρκεια από ό,τι συνήθως ούτως ώστε να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε στην αμέσως επόμενη εβδομάδα θα το συνεχίσω για να ολοκληρωθεί και να βγει έτσι πολύ πιο στρωτό και θα κλείσει με το υπόλοιπο του περιεχομένου αυτών που ήδη σας έχω κάνει εισαγωγή και που θα δείξει την πορεία του Αλεξάνδρου από το σημείο που βρίσκεται τώρα εδώ ενώσο είναι έχοντας πάρει κατά πόδας τον Βίσο μέχρι και αφότου φτάσει στην Βαβυλώνα υπάρχει και άλλο πληροφοριακό υλικό το οποίο θα σας πω την ερχόμενη εβδομάδα και αφού ολοκληρώσουμε με αυτό θα συνεχίσω επίσης στην επόμενη εκπομπή πιστεύω ότι θα μας πάρει ιστορικά και χρονικά να περιγραφεί αυτό που έχω κατά νου, όπου θα περιλαμβάνει αυτό που σας έχω περιγράψει στην επικεφαλίδα της εκπομπής που σχετίζεται με την περιγραφή της αρμάμαξας του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη στιγμή που χάνει τη ζωή του και τον προετοιμάζουν να τον μετακινήσουν προς την γη όπου έχει προβλεφθεί να τα και παράλληλα όλες αυτές οι ίντριγκες οι οποίες αρχίζουν και πέφτουν σαν έναν καταιγισμό γεγονόταν, γεγονόταν μέσα από ίντριγκες που συμβαίνουν στην ε, αυτό καθεαυτό ελλαδική περιοχή μεταξύ των επιγόνων αλλά και των διάφορων ε, συμμαχιών όπου αλλάζουν ε, συμμάχους αλλάζουν κατευθύνσεις, αλλάζουν, αλλάζουν απόψεις ε, βλέπουμε ότι στρέφεται ο ένας εναντίον του άλλου και αναπτύσσεται μια φοβερή διαμάχη και ένα ξεκλήρισμα οικογενειών μόνο και μόνο με σκοπό την επικράτηση του όποιου κυνηγάει το να βασιλεύσει την Μακεδονική Δυναστεία. Έτσι λοιπόν θα σας κλείσω τη σημερινή εκπομπή με το εξής γεγονός. Έχουμε μείνει λοιπόν στο ότι ο Βίσος έχει φύγει βορειότερα ακόμα, ότι η, ο Αλέξανδρος μαζί με τους στρατιώτες του έχει περάσει τον uh, ποταμό Όξο, έχει χάσει αρκετούς από την υπερκατανάλωση νερού και εκεί πλέον αφού έχει περάσει τον ποταμό ακολουθούν μια πορεία προς το Ουσμπεκιστάν και τη Σαμαρκάνδη διότι προς τα εκεί πηγαίνει και ο Βίσος και θα σας κλείσω με αυτό το γεγονός το οποίο έχω κάνει σαν μια προαναφορά όταν σας είπα όταν ξεκίνησε η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τα δίδυμα. Ακολουθώντας την πορεία λοιπόν που παίρνει ο Βίσος, προσπαθώντας να τον φτάσουν, φτάνουν σε μία πόλη όπου με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσαν ότι άρχισαν να βλέπουν πρόσωπα τα οποία τους θύμιζαν Έλληνες και με πολύ μεγαλύτερη έκπληξη ακόμα διαπιστώσαν ότι αυτοί οι κάτοικοι μιλούσαν και την τοπική γλώσσα και ελληνικά και ερχόμενοι σε επαφή μαζί τους διαπιστώσαν ότι από τα λεγόμενα των ιδίων των κατοίκων ότι όλοι αυτοί ήταν απόγονοι των ιερέων του ναού των διδήμων που πριν από 150 χρόνια είχαν συμμαχήσει με τους Πέρσες και είχαν πολεμήσει εναντίον των Ελλήνων. Ο Αλέξανδρος τους κράτησε όλους σε ησυχία. Είπε να μην μπουν τίποτα. Καθίσανε την ημέρα τους εκεί και αφού ξεκουράστηκαν και είχαν στρατοπεδεύσει έξω από την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας τους οργάνωσε και ήδη είχε αρχίσει να εφαρμόζει την προηλημένη του απόφαση από τότε που ξεκίναγε την εκστρατεία να εκδικηθεί τους εισβολείς στην Ελλάδα και μέσα σε αυτούς ήταν και οποιοιδήποτε είχαν βοηθήσει αυτούς τους εισβολείς. Έτσι λοιπόν είχε πάρει απόφαση ότι από τους κατοίκους που συνάντησε που ήταν και ελληνικής καταγωγής από αυτούς τους ιερείς των ναών του ναού των Διδήμων που είχαν συμμαχήσει με τους Πέρσες ότι δεν έπρεπε να μείνει κανένας και έτσι οργάνωσε μικρές μικρές ομάδες στρατιωτών οι οποίοι άρχισαν να εξαπλώνονται μέσα στην πόλη σκοτώνοντας τους κατοίκους μέχρι και τον τελευταίο στη συνέχεια έδωσε εντολή και καταστρέψαν τα πάντα δεν άφησαν τίποτα όρθιο ισοπεδώθηκε η πόλη σε τέτοιο βαθμό που δεν του έφτανε μόνο αυτό, ζήτησε και κοπήκανε και όλα τα παρακείμενα δέντρα τα οποία ήταν το διπλανό δάσος της πόλης αυτής. Δεν ήθελε να μείνει τίποτα όρθιο που να θυμίζει ότι αυτός ο τόπος ανήκε σε κάποιους οι οποίοι είχαν προδώσει το έθνος τους και είχαν φτάσει στο σημείο να πάνε να συμμαχήσουν και να πολεμήσουν στο πλευρό των Περσών εναντίον των Ελλήνων από εκεί και ύστερα ο δρόμος ήταν ανοιχτός για να συνεχίσει να ακολουθεί και να φτάσει το Βίσο τι έκανε από εκεί και πέρα έστειλε τον Πτολεμαίο να πιάσει τον Βίσο όντως τον βρήκανε δεν τον σκότωσαν. Έκαναν κάτι άλλο όμως. Τον εχμαλώτησαν και τον στείλαν πίσω στην Περσία να τον παραδώσουνε στους ίδιους τους Πέρσες. Αυτή, τον σκότωσαν με ένα δικό τους εθιμοτιμικό τρόπο όπως κάνανε σε αυτούς που θεωρούσαν προδότες. Αυτό ήταν και η τελευταία πράξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου απέναντι στη εκστρατεία που έκανε για να καταλάβει την Περσική Αυτοκρατορία. Δεν υπήρχε πλέον βασιλικός απόγονος και βασιλικός υποψήφιος βασιλιάς δεν υπήρχε κανένας από τη δυναστεία του Δαρίου που θα μπορούσε να καταλάβει ή να θεωρηθεί ότι είχε δικαιωματικά ε, την ευκαιρία να ανέβει στο θρόνο και είχε κηρυχτεί πλέον μόνος ο ίδιος ως ε, αυτοκράτορας όλης αυτής της αχανός νέας αυτοκρατορίας που είχε φτιάξει ο ίδιος, καταργώντας μία άλλη, την Περσική. Εδώ θα σας χαιρετήσω και θα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα τη συνέχεια αυτής της ιστορίας έτσι ό, όπως σας προανέφερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Αυτά που σας είπα να σας φάνηκαν αρκετά ενδιαφέροντα και να σας ξαναέχουμε κοντά μας την ερχόμενη Δευτέρα για την συνέχεια των λεγόμενων. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.